Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Μπασκετάκι Αρένα, 5η 17 Φεβρουαρίου. Ντέρμπι στον 4ο όμιλο της Development League, Buzzer Eaters. Ανεβασμένοι τον τελευταίο καιρό με ρεκόρ 9-2. Υποδέχονται τους Βάτος Κρόκος. Στο 7-3 η Βάτος του coach Χατζη Νικήτα. Αγωνίζονται με 6 παίκτες απόψε. Με 2 αλλαγές από τον πάγκο, με 7 παίκτες δηλαδή. Οι Buzzer Eaters πεντάδα για τους Buzzer Eaters. Με το 1 είναι ο Βουνισέας, με το 9 είναι ο Ζανιάς, με το 14 είναι ο Κότσης, με το 0 είναι ο Γιάννος και με το 23 είναι ο Βασίλης Ντρούγκας. Από την άλλη πλευρά με το 4 ο Αμαριανός, που έκανε και πολύ καλό μάτς την περασμένη αγωνιστική, με 12 πόντους, 7 rebound και 4 κλεψίματα. Ο Λάζος με το 6, με το 11 είναι ο Διακάτος. Ο Βιτζιλίας ο Κώστας με το 8 και ο Μπιστούνας με το 20. Πάμε σε μια διακοπή μέχρι να σκουπιστεί καλά το παρκέ και επιστρέφουμε. Λοιπόν, σχεδόν όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Να δούμε για ποιον θα είναι η πρώτη κατοχή. Βουνισέας και Βιτζιλέος θα τη δείξουν στο τζάμπολ. Πρώτη κατοχή για Buzzer Eaters. Μπάλα στα χέρια του μαέστρου των γηπεδούχων, του Ζανιά. Ζανιάς από τον αριστερό διάδρομο, ίσως να μπορούσε να τελειώσει τη φάση και ο ίδιος. Επέλεξε να πασάρει, όπως και να έχει κερδίσει το φάουλ. Να πούμε ότι στον πρώτο γύρο οι Buzzer Eaters είχαν πάρει το μάτς με διαφορά 11 πόντων μάλιστα, την οποία σε περίπτωση ήττας φυσικά θα προσπαθήσουν να την υπερασπιστούν για να είναι πάνω από τους Βάτους σε ενδεχόμενο ισοβαθμίας. Μια νίκη ουσιαστικά χωρίς τις δύο ομάδες. Οι Buzzer Eaters έχουν δώσει ένα παιχνίδι παραπάνω. Οι Βάτος που αγωνίζονται με μια εμφάνιση που δεν βλέπουμε συχνά, έχουμε συνηθίσει με τα μπλε. Καλώς αλλούρα, μου σήκα λέω τι μάτσο έχουμε σήμερα. Λάζος για δύο. Θα στοχίσει. Ψηλά ο κότς, συγχωρείτε. Ζανιάς. Γιάννος. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, οδηγίες του Ζανιά. Θέλει να παίξει τα πόδια τον πιο αργό Βιτζιλέο. Γιάννος τριμμένος για τρεις. Στο σίδερο και στα χέρια του Λάζου. Κάπως έτσι κυλά το πρώτο λεπτό χωρίς σκορ. Αμαριανός δεν τελειώνει τη φάση όπως θα ήθελε και θα μπορούσε. Κύριο Γιάννος. Κότσης. Low post επίθεση για τους γηπεδούχους. Δρούγκας μένει στον αέρα. Κότσης κατά το καλάθι σε πλεονεκτική θέση. Σκοράρει απέναντι στον Βιτζιλέο 2-0. Ο Ζανιάς μίλησε στην κάμερα του διοργάνωση λίγο πριν το τζάμπολ. Μας είπε ότι η ομάδα του έχει σημαντική απουσία του Ρίζου σήμερα. Ο Ρίζος που ήταν από τους διακριθέντες στο τελευταίο μάτι της ομάδας του, με 15 πόντους, 8 rebound και 2 τριποντέλες. Στόχισε ο Λάζος, μαζέψε ξανά το rebound ο Γιάννος. Πάλι με υπομονή, buzzer beaters, Ντρούγκας ψάχνει τη συνεργασία. Έχει καταλάβει όμως και κλέβει ο Λάζος και ο Μπιστούνας. Θα περάσει τώρα το κέντρο. Βιτζιλέος, Λάζος. Μπιστούνας, ο Μαριανός ζητά. Διακάτος για τρεις. Παραμένει το 2-0. Γιάννος. Ζανιάς απέναντι στον Αμαριανό. Τον άφησε για λίγο μόνο του. Ο Ζανιάς θα στοχίσει εύκολα όμως το επιθετικό rebound.
από τον Στέφανο Βουσινέα. Και ο Δρούγκας από την baseline κερδίζει φάουλ, όχι, έχει πατήσει την baseline. 7 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Οι μπαζερίτες προηγούνται με 2-0, το πρώτο της καλάθι ψάχνουν ακόμα οι φιλοξενούμενοι του coach Χατζηνικήτα. Ο Μαριανός λέει στον Λάζο να πάει στην αδύνατη πλευρά για να παίξει από το low post το Διακάτος. Μπιστούνας είχε όλο τον χρόνο να ζυγίσει αυτό το τρίποδο και θα το βάλει. Δημήτρης Μπιστούνας 2-3. Βάστο στο τελευταίο μάτς που αγωνίστηκαν πριν κάνα δύο εβδομάδες, αφού μεσολάβησε μια αναβολή, επικράτησαν εδώ στο ίδιο γήπεδο του Περιστέρη Τρέλεμπορ με 36-50 χάρη στο zone press του coach Χατζηνικήτα, που έφερε πολλά προβλήματα στην Τρέλεμπορ στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Γιάννος κλείστηκε, Βουσινέας απέναντι στον Πιστούνα, δύσκολη προσπάθεια, rebound του Βιτζιλέου. Πιστούνας, Βιτζιλέος ωραία στον Λάζο που τελειώνει τη φάση δίνοντας ύψος στην μπάλα για να αποφύγει το υψωμένο χέρι του Διακάτου. 2-5 βρίσκουν τα πατήματά του στη Βάτος. Ζανιάς. Ωραία η τρίπλα και το drive, αλλά στο το τελείωμα. Για τον Αμαριανό πάνω του ο Ζανιάς. Διακάτος έχει πάρει θέση στο low post. Μπιστούνας για δύο μετά από τρίπλα. Rebound του Ζανιά. Κότσης γύρισε η μπάλα, Δρούγκας στα 5 δευτερόλεπτα στο χ, μακρινό rebound του Πιστούνα, θα τρέξει. Φάουλ του Δρούγκα, φαίνεται να διαφωνεί. Για τους buzzer eaters. Ζανιάς και του Κότση, αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Πάσα για τον Βουσινέα που πλύσει για δύο και φτωχεί. Ωραίο καλάθι. 4-5 διαφορά στον πόντο, ενώ κύλησε το πρώτο πεντάλεπτο της συνάντησης. Ο Μαριανός είναι άστοχος, μπάλα περνά εκτός όμως από τα χέρια του Βουσινέα και έτσι οι Βάτος θα έχουν δεύτερη ευκαιρία. Βιλέος, Λάζος αμαρκάρει στο διατρίς, το έχει αυτό το σιούτ αλλά το χάνει ψηλά το επιθετικό του Διακάτου. Βιλέος, Αμαριανός έχει έξτρα πάσα, τώρα θα τη δώσει στον Μπιστούνα, έπεσε πάνω του ο Δρούγκας, Μπιστούνας υποπίεση. Λύνει την πολιορκία με νέο rebound του Βουσινέα. Μακρινή πάσα για τον Κότση που έφυγε γρήγορα στην άλλη πλευρά και θα πετύχει το καλάθι. Χρήστος Κότσης, assist του Γιάννου. Και πρώτο προβάδισμα στο match για τους buzzer eaters. Καδιορθών είχαν προηγηθεί και με 2-0. Πρέπει να απαντήσει ο Μπιστούνας με τρίποντο. Ο Μαριανός το βάζει ο Διακάτος. Έξι οκτώ. Ωραίο μάτι στο Μενίδη. Γιάννος. Για να δούμε τι οργανώνουν οι μπαζερίτες. Δρούγκα στα διά τα screen. Ωραία πάσα για τον Βουσινέα που έμεινε για λίγο μόνος του. Βουσινέας απέναντι στον Βιτζιλέο. Θα τον νικήσει με ένα δεξί hook και με τη βοήθεια του ταμπλό. Ισοπαλία στους 8 πόντους, σκάρτα 3,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο.
Ιωάννος Πιστούνας. Αμαρτιανός που φεύγει μπάλα από τα χέρια. Για τον Ζανιά. Δεν περνάει η πάσα του, κρατά την κατοχή ο Γιάννης. 3 δευτερόλεπτα ακόμα τώρα, θα σουτάρει από τα 8 και θα στοχίσει. Την πάντα από κανέναν. Ο Ζανιάς που στο τελευταίο μάτς των Buzzer Eaters είχε 20 πόντους και 4 κλεψίματα, όντας ο καλύτερος της ομάδας του. Οι μπαζερίδες που έχουν προκριθεί και στους 32 του Basketball Cup. Κρατώντας τον Brothers United, αν θυμάμαι καλά, εδώ στο Basketball Arena. Πήγα μεγάλη πρόκριση και θα αντιμετωπίσουν την Food. Ο Λάζος συνεχίζει να στοχεί και κατοχή για τους Eaters. Να και οι πρώτες αλλαγές στο μάτσο. Ο Ζανιάς θα πάει στον πάγκο. Περνά στη θέση του με το νούμερο 10. Μάθουμε ποιος είναι. Θα μας πει η γραμματεία στην πρώτη διακοπή. Τρούγκας. Μαζεύει ο Βιτζιλέος, θα τρέξουν οι Βάτος. Λάζος, μπάλα στη γωνία για τον Πιστούνα. Κόψιμο του Βιτζιλέου στην καρδιά της ρακέτας. Σφύριμα για φάουλ και βολές. Κότσης, άμυνα overplay του Διακάτου που δεν θα λεπτώσει το κλέψουμε, που μένει ο Κότσης και κερδίζει φάουλ, τρίτο ομαδικό των Βάτος. 2 έχουν οι Buzzer Eaters, 37,2 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Το σκορ κολλημένο στο 8-8. Τρούγκας, Γιάννος. Σκριν του Κάφκα που θα φέρει αλλαγές. Γιάννος για τον Κάφκα που έχει μισμάτς, κλείνεται. Γιάννου, νέος μη γενόμενο το σουτ. Yeah. 21 δευτερόλεπτα όλα. Yeah. Για την ομάδα του coach Χατζηνικήτα, οδηγίες του Μπιστούνα. Yeah. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Μπιστούνας ωραία στον Βιτζιλέο, σούτια 2 αδύναμο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα, βιάστηκαν οι Βάτος χωρίς λόγο. Κότσης θα κερδίσει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Λοιπόν, ο Κάφκας είναι με το 24 και με το 10 είναι ο Δήμος ο Δεδεμάδης. Ο
Μαριανός, για να δούμε αν προλαβαίνουν οι Βάτος. Λάζος από τη γωνία, ούτε τώρα, rebound του Δρούγκα. Τέλος, το πρώτο δεκάλεπτο, Buzzer Eaters 9, Βάτος Κρόκος 8. Δεύτερο δεκάλεπτο στο μπασκετάκι αρένα, πρώτη κατοχή για τους Βάτος. Ο Μαριανός, Λάζος, ο Φερίδης με το 33, ανεσυλθώντας. Ο Μπιστούνας θα πάρει τώρα την μπάλα και ο Βιτζιλέος με δύο ψηλούς. Ο Βάτος, ο Δεδεμάτης, ο Ζανιάς, ο Γιάννιο, ο Γιάννος, ο Κάφκας και ο Βουσινέας για τους μπαζερίτες, μοιρασμένο το πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνάντηση των δύο ομάδων, η διαφορά δεν ξέφυγε από κανέναν. Λόγω προς επίθεση επιμένει ο Κάφκας και σκοράρει μετά το δικό του επιθετικό rebound, 11-8. Ο Κάφκας που είχε 16 πόντους στο τελευταίο μάτς των Buzzer Eaters απέναντι στο San Antonio Smurfs, όταν η ομάδα του Ζανιά επικράτησε με 57-62. Πολύ σημαντική νίκη. Μπιστούνας για το δεύτερο δικό του αστοχή. Βάτος αρκετά αστοχή. Έχουμε συνηθίσει όμως την ομάδα του coach Χατζηνικήτα να έχει αλλαγές στην απόδοσή της μέσα στο ίδιο το match. Όπως και στο τελευταίο της παιχνίδι, όπου στο πρώτο ημίχρονο ήταν μέτρια προς κακή. Και μεταμορφώθηκε μετά την ανάπαυλα. Ο Βουσινέας στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές, θα βάλει την πρώτη. Rebound του Βιτζιλέο, διαφορά στους 4 πόντους. Μπιστούνας. Μαριανός. Διευθύνση, πάσα στη Βουτσάιτ, Μπιστούνας πέρασε και πέτυχε και το καλάθι. Πανέμορφη προσπάθεια από τον Δημήτρη Μπιστούνα που δημιουργεί το ρήγμα από τον κεντρικό διάδρομο και μειώνει στους 2-12-10. Ζανιάς δεν έχει φανεί τόσο πολύ εκτελεστικά μέχρι στιγμής. Δεν θέλει να περάσει την μπάλα στον Γιάννο και τα καταφέρνει. Κλέψει ο Λάζος όμως. Μια καλή πάσα για τον Μαριανό. Πάμε ρέλα. Για τον Ιγκαντήρα του coach. Σκεπτικός στον πάγκο. Ζανιάς. Μου μιλάει ο Μαυράκης από την γραμματεία και δεν παρακολουθώ το μάτς. Ο Ζανιάς ήταν μικρή ποντό, αν δεν κάνω λάθος. 15-10. Βιτζιλέος, Φερίδης για δύο. Είναι άστοχος, μπαλασυστημένη στα χέρια του Δεδεμάδου που θα τρέξει μέσα στο πλάι για τον Γιάννο. Κάφκας, high-low κατάσταση. Έξω για τον Ζανιά, 12 ακόμα. Ζανιάς το σκέφτηκε και δεν το πήρε. Θα πάει πάνω στην αλλαγή τώρα. Φτάρει για 2, ωραία η εκτέλεση. Κάφκας επιμένει, πήρε ένα ακόμη επιθετικό rebound. Δεδεμάδης έχει κερδίσει το φάουλ. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Δύο βολές. Time out. Εδώ είμαστε. Δεδεμάδης στη γραμμή για ένα ζευγάρι βολών. Ο Δεδεμάδης, ο Κάφκας, ο Βουσινέας, ο Ζανιάς και ο Γιάννος για τους Buzzer Eaters από την άλλη πλευρά. Ο Λάζος, ο Μπιστούνας, ο Μαριανός, ο Φερίδης και ο Βιτζιλέος με την ίδια πεντάδα συνεχίζει ο coach Χατζηνικήτας που δίνει οδηγίες στον διακάτω στον πάγκο. Τα και αλλαγή στην πρώτη διακοπή. Μπιστούνας από το screen του Φερίδη δίνει στον Λάζο. Μαριανός μυστική άμυνα τον μπάζερ. Ακόμη 5 δευτερόλεπτα, λάθος πάσα του Λάζου, θα κλέψει. Ο Δεδεμάδης έχει πατήσει όμως την sideline.
Δαιμόνιο Σάκης Καρμασιώτης το είδε εκεί. Στον πάγκο Λάζο στο παρκέ ο Διακάτος. Αμαριανός για τον Βιτζιλέο, καλή άμυνα του Ζανιά. Τα φάουλ. Αμαριανός, αστοχή Ζανιάς. Ζανιάς για τρεις. Μπάουν του Βουσινέα που κάνει πάρτι σε αυτό το τομέα. Ζανιάς. Πάει στην αλλαγή, ανάποδο lay-up. Έχει πατήσει όμως την baseline. Έτσι θα παραμείνει το 16-10. Όλα αυτά 6 λεπτά ακριβώς πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Μπιστούλνα σε ρόλο γραμματή. Μαριανός. Διακάτως για τα screen, εκτέλεσε για 2. Εύκολα ο Κάφκας. Ζανιάς βάζει το σκρίνο Βουσινέας. Πώς θα ρεφωνάζει στον Βουσινέα που έχει μισμάτς με τον Μπιστούνα. Ζανιάς τριποντέλα 19-10. Δεύτερο για τον Γιάννη. Και επικίνδυνο χρονικό σημείο τώρα για τους Βάτες που καλούνται να βγάλουν γρήγορα αντίδραση πριν διαφορά ξεφύγει και γίνει ψήφια. Ο Μαριανός για την απάντηση θα αστοχίσει, εποφελείται και σκοράρει ανενόχλητος κάτω από το καλάθι ο Φερίδης. Ο Δωρής Φερίδης, 19-12. Τελευταίο 5 λεπτό στο πρώτο μήχρονο. Όλα δείχνουν ότι οι μπαζερίτες θα πάνε από γύρα με προβάδισμα. Ζανιάς, περνά την μπάλα στον Βουσινέα και να σχεδιώνεται με βήματα. Ο Κότσης επιστρέφει στο μάτς στη θέση του Κάφκα. Μπιστούνας δίνει το σύστημα. Βιτζιλέος. Μπιστούνας στον Αμαριανό, εκείνος πέρασε. Δύο βολές για τον Παναγιώτη Αμαριανό, το φάουλ θα χρεωθεί ο Κότσης. Κότσης που φαίνεται να διαφωνεί. Από τον Παναγιώτη. Ζανιάς τώρα. Βεδεμάδης. Γιάννος, ζητά ο Κότσης. Καλή άμυνα του Φερίδη. Κότσης. Βεδεμάδης. Γιάννος, 5 δευτερόλεπτα. Κάτι πρέπει να σουτάρει τώρα. Ο Γιάννος θα είναι αυτός, υποπίεση. Μαζεύει ο Μπιστούνας, έβγαλε την άμυνα. Φαουλ του Δεδεμάδη, έξυπνο φαουλ είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι. Δύο φαουλ για κάθε ομάδα έπειτα από 6 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Μπιστούνας στον Βιτζιλέο. Βιτζιλέος ωραία ελευθερώνει στον Αμαριανό, καλή άμυνα του Σανιά. Πέρασε όμως ο Αμαριανός που χάσε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι για εκείνον. Γιάννος. Δεδεμάδης σε επίθεση για τους γηπεδούχους που προηγούνται με 6. Κότσης στη πάσα δεν θα περάσει, αλλά έπρεπε να βάλει στον Ζανιά για να υπάρχει στο στη γωνία πάσας. Μένει το 19-13. Μπιστούνας. Βιτζιλέος για 3. Μπροστά στο ψωμένο χέρι του Δεδεμάδη. Μάχεται εκεί ο Μαριανός με τον Ζανιά για την κατοχή. Νικητής ο πρώτος. Και 8 δεύτερα ακόμα για τους Βάτος. Μπιστούνας οπλισμένος για 3. Πάνω του Κότση.
Συνεχίζεται η αστοχή από τα 6.75 για τους Βάτος. Έχουν μείνει πολύ χαμηλά. 13 πόντους σε 17 λεπτά. Ζανιάς για το τρίτο δικό του. Μπαλαδέα που κάνει το χατήρι. Ο Κότσης είναι εκεί. Βουσινέας. Κότσης. Τα 7 δευτερόλεπτα η μπάλα δεν θα φτάσει στον Ζανιά που κλέβει ο Φερίδης. Και ο Πιστούνας θα σταματήσει για να στάρει για 2 στον εφονδιασμό με αυτοπεποίθηση. Αλλά χωρίς αποτελεσματικότητα. Ζανιάς. Ωραία στον Γιάννο. Κότσης για 2, το έχει και το βάζει. 21-13, εμφανώς ανώτεροι στο παρκέ οι Buzzer Eaters. Προηγούνται με 8 πόντους και αναγκάζουν τον coach Χατζηνικήτα να καλέσει time out 2-25 πριν την ανάπαυλα. Εδώ είμαστε, Διακάτο Σαμαριανός, Βιτζιλέος, Μπιστούνας και Φερίδης στην πεντάδα των Βάτος. Γιάννος Δρούγκας, Βουσινέας, Κότσης και Ζανιάς για τους Buzzer Eaters. Τρίτο ομαδικό για εκείνους. Πολλές για τον Κώστα Βιτζιλέο. Επόμενο μάτς για τους Βάτος εδώ στο Μπασκετάκι Αρένα, 23 Δευτέρου με τους Collectors. Την ίδια μέρα και στο ίδιο γήπεδο και το επόμενο μάτς των Buzzer Eaters που θα αντιμετωπίσουν την Περιστέρη Trelleborg. Ομάδα που κέρδισαν οι Βάτος στην περασμένη αγωνιστική. 21-15 μειώνει ο Βιτζιλέος. Τελευταίο δίλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Γιάννος για τον Δρούκα που βγήκε από τα screen. Δρούκας απέναντι στον Αμαριανό. Επιμένει, βάζει το καλάθι, αλλά έχουν προηγηθεί τα βήματα. Αμαριανός για 3. Συναντιάστηκε εδώ. Αυτό είναι από αυτά τα σουτ που αν μπουν μετά πετάς στο γήπεδο. Νιώθω ότι βάζει τα πάντα. Κότσης. Βουσινέας. Ζανιάς απέναντι στον Βιτζιλέο. Θα σουτάρει για 2 αλλά δεν θα τον νικήσει. Rebound από τον Κώστα Βιτζιλέο. Διακάτος. Ο Μαριανός. Βιτζιλέος περνά ωραία και βάζει το καλάθι απέναντι στον Γιάννο. Βιτζιλέος δίνει συνεχόμενες λύσεις και το μείον 8 γίνεται μείον 4. Γιάννος. Την αντίθετη πλευρά του screen. Πασάρι τώρα για τον Ζανιά. Δρούγκας. Δρούγκας κλείνεται. Καλή άμυνα από τους Βάτος. Θα κλέψει ο Πιστούνας. Συνδυασμός με τον Διακάτο να μένει στον αέρα και να σκοράρει. 6 συνεχόμενοι πόντοι για τους Βάτος που αλλάζουν πρόσωπο στα τελευταία λεπτά και μειώνουν τη διαφορά στο καλάθι. Λογικά από μία επίθεση για κάθε ομάδα. Ζανιάς. Φοβερό καλάθι του Ζανιά. Παρά το υψωμένο χέρι του πολύ ψηλότερου Βιτζιλέου, ο Ζανιάς βάζει ένα ηγετικό καλάθι. 23-19. 24 δευτερόλεπτα τώρα για τους Βάτος, ίσως μείνουν 2-3 δεύτερα. Ο Μαριανός. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπιστούνας θα πετάξει την μπάλα. Αστοχή. Τέλος στο πρώτο ημίχρονο, 23-19 μπροστά η ομάδα του Γιάννη Ζανιά. Διορθώνω, υπάρχουν ακόμη 2 δευτερόλεπτα. Κότσης θα πετάξει την μπάλα από τα 9. Τώρα τέλος το πρώτο ημίχρονο, συν 4 για τους Buzzer Eaters. Δεύτερο ημίχρονο στο Μπασκετάκι Αρένα, πρώτη κατοχή για τους Buzzer Eaters. Συνολικά ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο. Οι Βάτος ισορρόπησαν κάπως την κατάσταση στα τελευταία λεπτά. Πρώτη επίθεση με τον Κότση απέναντι στον Πιστούνα. Κάφκας για 2. Θα στοχίσει ψηλά ο Αμαριανός. Πολλεκτός από τα χέρια του Κάφκα. Κάφκας, Ζανιάς, Δεδεμάδης, Δρούγκας και Κότσης. Η πεντάδα των Buzzer Eaters. Από την άλλη πλευρά ο Αμαριανός, ο Πιστούνας. Ο Βιτζιλέος, ο Φερίδης και ο Διακάτος. Ο Αμαριανός.
Βιτζιλέος για δύο. Μαζεύει ο Ζανιάς. Ζανιάς για τρεις. Μπαλά δεν του κάνει το χαρτίρι, καλό ήταν το σουτ. Μένει το 23-19. Τούνα σε προσωπική ενέργεια. Μπάουν του Τρούγκα θα τρέξουν οι μπαζερίτες. Αλλά φτάνει στον Κότσι που τη δίνει συστημένη στον Διακάτο. Βιλέος, Διακάτος, ο Μαριανός. Ηρεμεί ο ρυθμός τώρα. Μαριανός για τρεις. Μπάουν του Κάφκα. Ωραία στον Κότσι που χάνει το καλάθι. Πιστούνας. Είναι το Φερίδι, καλή άμυνα, εξαιρετική από τον Ζανιά. Κυλά το πρώτο δίλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς καλάθι. Σε λίγο τώρα θα ξαναπάρει στα 14 λεπτά. Είναι για τον Δρούγκα. Είναι σε επιτίθεται στο close out. Μένει στον αέρα αλλά στο χ. Λοιπόν από κανέναν κατοχή για βάτος. Πιστούνας. Μαριανός από την baseline. Με κάποιο τρόπο η μπάλα έφτασε στον Διακάτο και τώρα στον Πιστούνα που δοκιμάζει για δύο και βάζει ωραίο καλάθι. Πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, 23-21. Ζανιάς. Σε αργό τέμπο έρχεται ο Κάφκας για το screen. Ζανιάς δοκιμάζει για τρεις. Πιστούνας. Μαριανός όλο τον δρόμο, δεν υπάρχει φάουλ, επιμένει ο Βιτζιλέος αλλά χάνει το καλάθι της επαφής. Κότσις, έχει καταλάβει ο Πιστούνας και παρεμβάλλεται αλλά δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Ζανιά θα τρυπήσει και θα διαλύσει όλη την άμυνα των βάθος. Τρομερή προσπάθεια Γιάννη Ζανιάς, 25-21. Πιστούνας. Διακάτος. Πιστούνας Αμαριανός. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Αμαριανός θέλει να περάσει από τον Δεδεμάδη. Διακάτος για 3. Είναι καλό το σούτ αλλά δεν μπαίνει. Δρούγκας. Κότσις για δύο. Κακό σουτ. Για να το μαζέψει. Πιστούνας. Πιστούνας. Το βάζει. Όχι. Βήματα. Εκθετικό φάουλ. Μάλιστα. Ζανιά. Ζανιάς από τα 8, το βάζει. Κάνει τρομερό μάτς, 28-21. Ο Μαριανός. Πιστούνας, στήριγμα για φάουλ. Μαριανός.
Βασιλέο από την baseline απέναντι στον Κάφκα. Διπλώνει την άμυνα και ο Κότσης και κάποιος από τους δύο θα θεωρηθεί το φάουλ. Ο Κάφκας θα το χρεωθεί και είναι το δεύτερο μαγικό. Τον μπαζερίδες σε ένα φάουλ έχουν. Βάτος, βολές λογομαδικών δεν έχουμε δει σε κανένα δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Μας έχει ωραίο ρυθμό. Μέσα η πρώτη του Βιτζιλέου, 28-22. Μέσα και η δεύτερη. Ξανά για τρεις, τώρα στο χ, ο Φερίδης θα μαζέψει τελικά το αμυντικό, ψάχνει στήριγμα, διακάτος. Ζηλέος τον Αμαριανό. Βιστούνας περνά από τον Δρούγκα, το φλότερ, δεν υπάρχει γκολ φάουλ, χαμηλά έχει αυτό το φάουλ. Μαριανός, Βιστούνας, για δύο, θα αστοχίσει το rebound από τον Δρούγκα, φάουλ που δεσδυρίζεται, Κότσης, Βεβεμάδης, χάνει το καλάθι, θα μαζίσει ο ίδιος. Μια 14 επίθεση για τους μπαζερίτες που προηγούνται με 5 πόντους. 4 και 20 ακόμα για το φινάλε της τρίτης περίοδου, Κότσης στον Δρούγκα, Δρούγκας για τρεις, θα αστοχίσει εύκολο rebound του Φερίδη. Νομίζω 12η αγωνιστική στον 4ο όμιλο της Development League. Μάτς με βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες. Ωραία εκτέλεση του Διακάτου, ασίστ του Βιτζιλέου, 28-25. Και 5-6 το επιμέρους σκορ στα πρώτα 6 λεπτά του δευτέρου μηχρόνου. Νέο φάουλ του Κάφκα. Time out. Εδώ είμαστε, σκάρτα 3,5 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ένα τρίποντο χωρίς δύο ομάδες. Βιστούνας, Διακάτος. Αμαριανός περνά από τον Γιάννο, πασάρει για τον Διακάτο. Κοινός δοκιμάζει για δύο αλλά δεν ευστοχεί, μπαλά μπαίνει και βγαίνει. Γιάννος. Λόγω πως την επίδεση στο ξεκίνημα το νούμερο 32, νέο πρόσωπο για τους Buzzer Eaters. Να είναι τώρα. Μπιστούνας για δύο το βάζει, τεράστιο σουτ του Μπιστούνα. Το πρόσωπο του προσωπικού του αντιβάλλει 28-27. Τανιάς κερδίζει φάουλ. Και τρίτο φάουλ του Αμαριανού. Ζανιάς για τρεις, το βάζει και αυτό. Τρομερό μάτς του Ζανιά που κρατά το προβάδισμα για την ομάδα του. 31-27. Βιτζιλέος. Βιτζιλέος. Διακάτος εξτραπάσα για τον Λάζο. Διακάτος για τρεις. Ψηλά και ανενόχλητα ο Κότσης. Τεβεμάδης. Τρίποντο. Το βάζει.
Βάζει και ο Δεδεμάδης πανηγύρια στον πάγκο των Eaters, 34-27, νέο μίνι ξέσπασμα των γηπεδούχων. Την ώρα που μείωναν οι Βάτος, έχουμε ένα μικρό 6-0. Χριστούνας στο πλάι για τον Λάζο, ο Τζιλέος μόνος του στην αδύνατη πλευρά. Ο Αμαριανός, Χριστούνας θα πάρει την ευθύνη και δεν θα δικαιωθεί. Κότσης, λάθος πάσα, κλέψουμε τον Αμαριανό. Αμαριανός, απίστευτα πράγματα. Βάλα δεν θα πέσει στο καλάθι. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Ζανιάς, προσπάθεια για high-low, σώζει την κατάσταση. Δεδεμάδης, Γιάννος απέναντι στον Αμαριανό στα 5 δευτερόλεπτα με μια ωραία σταυρωτή, θα πάει κοντά στο καλάθι, μένει στον αέρα, στο χ. Επιθετικό το rebound και τώρα Ζανιάς. Ζανιάς κι αυτό. Εκεί τώρα ο Μπιστούνας μαζεύει την μπάλα που ζωντάνεψε για λίγο. Τελευταία 13 δευτερόλεπτα όλα για τους Βάτους, να δούμε ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ. Λάθος πάσα του Μπιστούνα, βίαστα σχεδόν το λάθος και ο Δεδεμάτης τον εφονδιασμό. Θα προλάβει το χρονόμετρο για να στείλει τη διαφορά στο σύν 9, 36-27, το τρίτο δεκάλεπτο. Κλείνουμε τους καλύτερους Ιωνούς για τους buzzer beaters. Τέταρτο δεκάλεπτο στο μπασκετάκι αρένα, πρώτη κατοχή για τους Βάτους που καλούνται να ανατρέψουν την κατάσταση. Αμαριανός, θα γίνει το πρώτο βήμα με ωραία εκτέλεση του Παναγιώτη Αμαριανού, ασίστ του Μπιστούνα, 36-30, καλό ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο για την ομάδα του Κότσα Τινικίτα. Δρούγκας μένει στον αέρα, Βουσινέας στο εξωτικό rebound, Βουσινέας, Δρούγκας, Ζανιάς, Γιάννος και ο Λιγνός με το 32. Ζανιάς για 3, θα στοχίσει, κατοχή για τους Βάτους. Μπιστούνας, Λάζος, Αμαριανός, Διακάτος και Βιτζιλέος. Η πεντάδα των τυπικά φιλοξενούμενων απόψε. Αμαριανός, καλό. Στοχή αυτή τη φορά ο Παναγιώτης Αμαριανός, το ριμπάνο από τον Ζανιά. Δεν θα βιαστεί. Γιάννος από την αντίθετη πλευρά του screen για να πασάρει στον Δρούγκα. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Ζανιάς τον κυνηγά, ο Λάζος και ο Αμαριανός. Ο Ζανιάς ελευθερώνει για τον Βουσινέα από αστοχή. Επιθετικό το rebound από τον Λιγνό και συνεχίζει την πολιορκία. Γιάννος, Ζανιάς. Ζανιάς, λάθος πάσα, κλέψουμε τον Μπιστούνα. Μπιστούνας, αστοχή, ψηλά ο Δρούγκας που δεν μαζεύει το rebound. Η κατοχή μένει για τους Βάτους. Τρία δεύτερα ακόμα για την ομάδα του coach Χατζημικίτα. Βιτζιλέος για 2, Βίσκη Σίδερο, rebound του Λιγνού. Παραμένει το 36-30, 0-3 το επιμέρους σκορ στα πρώτα 2 λεπτά της τέταρτης περίοδου για τους Βάτους Πρόκος. Λιγνός, Βουσινέα στον Δρούγκα, 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Δρούγκας έχει δει το ρολόι, πάρα λίγο να σκοράρει. Μπιστούνας, Διακάτος, Αμαριανός και τώρα Λάζος. Πάρα λίγο το λάθος, διορθώνει την κατάσταση ο Αμαριανός. Διακάτος από 45 μοίρες, νέο άστοχο τρίποντο. Κατοχή για μπαζερίτες, αλλαγή έχουμε για τους Βάτους. Περνά στο μάτι ο Φερίδης στη θέση του Βιτζιλέου, αλλαγή στη front line για τους Βάτους.
Φάουλ κερδισμένο για τους buzzer eaters. Μόλις το πρώτο μαρικό τον Βάτος. Γιάννος για τον Βουσινέα. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα. Βουσινέας θα μείνει στον αέρα. Μπαλά. Δεν θα του κάνει το χατήρι. Βυσκούνας. Μαριανός. Χωρίς να βιάζεται. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα. Λάζος. Συνεχίζουμε άμυνα ζώνης 2-3 οι buzzer eaters. Μπιστούνας περνά ανάμεσα από 2. Με το φλότερ θα αστοχίσει. Rebound του Λιγνού. 6-40 για το φινάλε. Οι buzzer eaters δείχνουν να ελέγχουν την κατάσταση. Ωστόσο δεν έχουν ακόμα κάποια διαφορά ασφαλείας. Τι κάνει ο Ζανιάς. Τρομερό καλάθι, ίσως στην πιο ωραία φάση της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Το goal foul του Γιάννη Ζανιά. Εκτελέσει και μια συμπληρωματική βολή για το μεσοτρίποντο, 38-30. Μέσα και η βολή. Ηγετικός ο Ζανιάς απόψε. Πάει στον πάγκο να πάρει ανάσες. Κάνει σπουδαία δουλειά στα τελευταία λεπτά. Στην θέση του ο Δεδεμάδης. Πιστούνας. Διακάτος, Λάζος. Ο Μαριανός είναι μόνος στην αδύνατη πλευρά. Ο Μπιστούνας θα πάρει ένα δύσκολο σουτ και θα αστοχίσει. Ωραία πάσα για τον Δεδεμάδη τώρα. Δεδεμάδης για 2, το έχει αυτό το σουτ αλλά το χάνει. Ο Μπουσινέας επιμένει αλλά έχει κλειστεί. Και ο Λάζος θα κλέψει. Μπιστούνας. Για 2, προσωπική ενέργεια, το πήρε πάνω του ο Μπιστούνας και δικαιώνεται, 39-32. Φάουλ του Λάζου τώρα, πήγε να περάσει πάνω από το screen για να μείνει σκιά πάνω στον Γιάννο. Τρίτο μαζικό των Βάτος χωρίς φαουλ μέχρι στιγμής οι μπαζερίτες. Πάσαμε ρίσκο που περνάει για τον Βουσινέα. Βουσινέας απέναντι στον Φερίδη. Ριπάνω τον Μαριανού. Μαριανός. Καλή άμυνα του Βρούγκα. Και από τον Γιάννο που θα κλέψει, έτοιμο καλάθι για τον Βρούγκα. Θα σκοράρει στον εφημεριασμό. 41-32, νέος είναι νέα των buzzer eaters. Νέο time out των Βάτος Κρόκος. Εδώ είμαστε, τελευταίο πεντάλεπτο στο μπασκετάκι αρένα. Buzzer eaters πολύ κοντά στην 10η νίκη για φέτος στο πρωτάθλημα της D2. Θα πάσα για τον Βιτιλέο και άλλη μια για τον Αμαριανό που οπλίζει για 3 και αστοχή. Ο Φερίδης μάχεται, αλλά την μπάλα στην χέρια του Κάφκα. Κάφκας, Μουσινέας, Ζανιάς, Δεδεμάνης και Γιάννος για τους buzzer eaters που δίκαια έχουν αυτό το σύν 9 μέχρι στιγμής. Καλούνται να το υπερασπιστούν απέναντι στους Βάτος που έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να ανατρέπουν καταστάσεις. Μουσινέας κλείνεται στα χρηστήριγμα, Ζανιάς στα 3 δευτερόλεπτα θα σουτάρει από μακριά και θα το βάλει, ίσως να τελειώνει και το μάτς. Γιάννη Ζανιάς το υπογράφει. 44-32 με ταμπλό παρακαλώ. Μπιστούνας. Μπιστούνας για την απάντηση, είναι καλό το σουτ και το βάζει ο Μπιστούνας. Άμεση απάντηση στον Βάτο, 44-35. Και το μάτι συνεχίζεται από το σύν 9. Δεδεμάδης, Ζανιάς. Απέναντι στον Πιστούνα, ωραία ραχεία τρίπλα. Κάφκας με το φλότερ, δύσκολη προσπάθεια. Εύκολα ο Βιτζιλέος, πρώτη πάσα για τον Αμαριανό που θέλει να τρέξει. Που γυρίσει οι μπαζερίτες, οργανωμένη επίθεση. Βιτζιλέος. Μπιστούνας θα πάει στο close out, θα αστοχίσει. Θα μείνει ευκαιρία εδώ
κομμάτι, ένα εύκολο καλάθι σχετικά. Γιάννος ήταν απέναντι ο Δεδεμάδης. Οι μπαζερίτες δεν έχουν κανένα λόγο να βιαστούν τώρα. Θα πάνε σε μεγάλες επιθέσεις για να παίξουν και με το ρολόι. Λόγω πως την επίθεση άστοχη από τον Κουσινέα, έρχεται όμως ο Καφκάς και ανανεώνει. Κουσινέας για δύο το βάζει, ασίστ του Καφκά. Έχω πει Καφκά κανένα δύο φορές, για συγγνώμη. 46-35 συν 11 για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Βασικά προηγήθηκαν και με 12, αλλά για πολύ λίγο μετά το τρίποντο του Ζανιά προηγουμένως. Αστοχή ο Βιτζιλέος, Ζανιάς 2-40. Ωραία η πάσα του Δεδεμάδη για τον Βουσινέα. Άψογη συνεργασία για τους Buzzer Eaters, που εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αποδράσουν από το Μπασκετάκι Αρένα με το Ροτς Φίλο στις αποσκευές τους. Μάξιμουμ διαφορά στους 13 πόντους, 40-35. Πράγματα δύσκολα για τους Βάτος, που ήταν αρκετά άστοχοι απόψε. Και για δύο ψηλά ο Κότσης. Το τελικό σκορ μένει να μάθουμε. Δεν γυρνάει πλέον το μάτς. Γιάννος ζητά ο Κότσης ένα overplay του Μπιστούνα. Ωραία πάσα για τον Βουσινέα που έμεινε για λίγο μόνος του. Μπιστούνας έχει ακόμα αρκετή ενέργεια. Πάσα ωραία για τον Βιτζιλέο που θα σκοράρει. Τέτοιες φάσεις χρειάζονταν νωρίτερα όμως η Βάτος. Άραντα 8-37. Γιάννος περνά εύκολα από τον Αμαριανό. Πήγε όλο τον δρόμο αστόχη σε Βουσινέα στο επιθετικό rebound. Θα δοκιμάσει και για δύο με ταμπλό αστοχή. Χριστούνας το βάζει. 48-37-39. Γιάννος. Δεν βιάζονται οι γηπεδούχοι. Ζανιάς. Κότσης μόνος του για δύο από το high post. Του Αμαριανού έχει φύγει ο Μπιστούνας offside. Πάει μέχρι μέσα και θα σκοράρει παρά την καλή άμυνα του Κότσι. 48-41, να του διαφορά έπεσε στους 7. Φάουλ του Αμαριανού τώρα. Είναι όμως το τέταρτο ομαδικό, δεν υπάρχουν ακόμη πολλές. Δεν θα κάνει φάουλ, μάλλον δεν θα στηριχθεί το φάουλ. Πολλές για τον Κότσι. Μαριανός Λάζος για το πρώτο δικό του. Θα στοχίσει ο Κάφκας. Μάζεψε. Δεν θα κυλώσουν επίθεση οι Buzzer Eaters. Λήξη της αναμέτρησης 50-41. Μεγάλη νίκη για την ομάδα του Γιάννη Ζανιά, που ήταν εκπληκτικός απόψε, όπως και όλη του η ομάδα. 50-41 τελικό σκορ από τον Μπασκετάκι Αρένα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.